Καλημερίζω τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, τον κύριο Αλκή Καλαμπόκη. Πώς είστε? Καλημέρα κυρία Βουγγεράκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Δόξα τω Θεώ να λέμε. Έτσι. Έβλεπα ένα δικό σας δελτίο τύπου αναφορικά με την προώθηση των προϊόντων pop όπως και με γεωγραφικής ένδειξης της Κρήτης στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τουλάχιστον από αυτά που διάβαζα, έβλεπα αν μη τι άλλο ότι η πορεία είναι ιδιαιτέρως καλή, κυρία Καλαμπόκη, και επειδή αυτό στις δύσκολες μέρες οικονομικά που περνάει ο καθένας από εμάς και ο πρωτογενής τομέα κλπ, νομίζω ότι αξίζει να υποθούν και αυτά. Η αλήθεια, κυρία Βουγγεράκη, είναι ότι τα τελευταία 12 χρόνια, γιατί έχουμε ξεχάσει πόσα χρόνια βρισκόμαστε σε μια κρίση ή από πότε ξεκίνησε η κρίση, εάν κάποιος κάνει μια απλή ανάλυση των κριτικών αλλά και γενικότερα των ελληνικών εξαγωγών, θα δει ότι ήταν ένας από τους πυλώνες της οικονομίας που στήριξε τις τσέπες όλων που εμπλέκονται στον εξαγωγικό κομμάτι, από τον πρωτογενή μέχρι τον τυποποιητή. Γιατί θα σας πω δύο νούμερα, πολύ πολύ απλά για να καταλάβετε, και θα σας πω και το θετικό και το αρνητικό. Ότι οι εξαγωγές μας σε επίπεδο χώρας φέτος ξεπέρασαν τα 55 δισεκατομμύρια από 40 δισεκατομμύρια. Είναι μια αύξηση που είναι περίπου στο 35-37%. 55 δις, είπατε, ξεπέρασαν από πόσα? Από τα 40 πήγαμε στα 54,68 δις το 2022. Όταν ξεκινήσαμε το 2011 με κάτω από 20 δισεκατομμύρια. Όταν οι εξαγωγές μας τότε ήταν το 8% του ΑΕΠ, ήμασταν από τους ουραγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα έχουμε ξεπεράσει το 20%. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, αν θέλετε, ανάσα στις τοπικές αλλά και στην ευρύτερη οικονομία της χώρας. Στα δύσκολα χρόνια αντιλήφθηκαν οι εμπλεκόμενοι με την παραγωγή ότι η εξαγωγή είναι ένας μονόδρομος για να σωθούν οι επιχειρήσεις τους. Το ίδιο συμβαίνει και τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, που θυμίζω ότι το 2015 ήταν η καλύτερη χρονιά που φτάσαμε τα 500 εκατομμύρια. Ήρθε το 20 να φτάσουμε στα 540, βγάζουμε μια εξαγωγή ενός πλοίου 470, και έρχεται το 21 να φτάσουμε τα 615. Περάσαμε για πρώτη φορά και τα 500 αλλά και τα 600-615. Και τα νούμερα που έχουμε μέχρι τώρα δείχνουν ότι και το 22, γιατί ακόμη δεν έχουμε πάρει τα στοιχεία της Κρήτης, ακόμη και το 22 θα είναι τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο, για να μην πω ανεβασμένο. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι το γεγονός για την κάθε τοπική οικονομία ξεχωριστά και πόσο είναι για το σύνολο. Τώρα, στο σχόλιο που είπατε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μισό λεπτό. Τώρα μιλήσατε για τα θετικά, αλλά είπατε να κάνουμε, θα πούμε το θετικό, να πούμε και το αρνητικό. Ποιο είναι το αρνητικό? Δεν το αφήσατε, κυρία Δουγγεράκη. Λοιπόν, το αρνητικό είναι ότι σε επίπεδο χώρας οι εισαγωγές μας από 65 δισεκατομμύρια που ήταν το 2022 εκτινάχθηκαν στα 93 δισεκατομμύρια. Είχαν δηλαδή μια αύξηση 42%. Που αυτό τι σημαίνει? Αν ανατρέξει κάποιος στις δηλώσεις που έκανα πριν από 7-8 χρόνια, μέσα στην περίοδο της πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης, έλεγα ότι ο Έλληνας πρέπει να αποκτήσει μια εθνική καταναλωτική συνείδηση, να στηρίξει την τοπική παραγωγή, να στηρίξει τα προϊόντα του τόπου του, τα οποία είναι καλύτερα, και προφανώς να βοηθηθούν αυτά τα προϊόντα να κάνουν εξαγωγή. Ξέρετε, πολλές εταιρείες δεν πουλάνε ούτε ένα ευρώ στη χώρα μας. Γίνεται μόνο από το εξαγωγικό εμπόριο. Άρα λοιπόν το αρνητικό είναι ότι ναι, μεν φτάσαμε τα 55 δισεκατομμύρια εξαγωγές, αλλά φτάσαμε τα 93 εισαγωγές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει μία διαφορά 38 δισεκατομμυρίων εμπορικό έλλειμμα. Μάλιστα. Δεν καταλάβαμε λοιπόν μέσα στην περίοδο της κρίσης πόσο σημαντικό είναι να τονώσουμε την ελληνική οικονομία, να δούμε την ελληνική παραγωγή και όχι μόνο καταναλωτή, για να μην ρίχνουμε το βάρος στον καταναλωτή. Πόσο απομακρύνθηκαμε από παραγωγές σε όλη την Ελλάδα, από προϊόντα τα οποία κάποτε μεσουρανούσαν και αυτά εξυφανίστηκαν από το χάρτη. Είτε λόγω ευρωπαϊκών επιλογών, είτε λόγω κυβερνητικών επιλογών, εκάστοτε κυβερνήσεων,
Και σήμερα τα αντίστοιχα προϊόντα τα εισάγουμε και διευρύνουμε το εμπορικό μας. Κύριε Καλαμπόκη, αυτό που σας λένε οι επιχειρηματίες και ειδικά για προϊόντα που λέτε ότι δεν τα ξέρει καν ο Έλληνας καταναλωτής, εγώ, ο Νίκος, ο καθένας από εμάς, διότι φεύγουν στο εξωτερικό. Είναι πάντα προϊόντα που έχουν να κάνουν με τον παραγωγικό τομέα, είναι προϊόντα που έχουν να κάνουν με ποιες κατηγορίες. Κυρίως και γιατί δεν προϊόντα. Τα στηρίξαμε, γιατί δεν μας τα διαφήμισαν, γιατί δεν τα είδαμε στην αγορά, γιατί μας τρώει αυτή η συνήθεια του θα πάρω της άλλης χώρας γιατί πιστεύω ότι είναι καλύτερο, γιατί. Είναι κυρίως δυστυχώς προϊόντα του πρωτογενούς τομέα. Αυτό είναι τραγικό αυτή τη στιγμή, δηλαδή όταν κάποιος... Δηλαδή τι προϊόντα δεν ξέρω που παράγονται εδώ και δεν τα ξέρω εγώ και φεύγουν όλα γιατί δεν τα προτιμάω, αυτό θέλετε να μου πείτε. Ναι, προφανώς. Και υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες τόσο στην Κρήτη όσο και στην ευρύτερη πατρίδα μας, στην ευρύτερη χώρα, δεν πουλάνε ένα ευρώ. Κάνουν ένα εκατομμύριο, δύο εκατομμύρια, κάτω. Δηλαδή, τι δεν προτιμάω και φεύγουν όλα το εξωτερικό. Μισό λεπτό. Τι δεν προτιμάω και το προτιμάει ο Άγγλος, ο Γάλλος, ο Πορτογάλος, ο Αμερικάνος κλπ. Πάτε απλά σε ένα σούπερ μάρκετ, δείτε, πάτε στο ψυγείο των τυριών, δείτε τι χώρο καταλαμβάνουν τα ελληνικά τυριά. Εγώ δεν θα πω για τη γραβιέρα, τα ελληνικά τυριά, γιατί η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα στην γαλακτοκομεία και δείτε τι χώρο καταλαμβάνουν τα κίτρινα τυριά. Και ακούστε, καθίστε μισή ώρα και ακούστε στις παραγγελίες των καταναλωτών τι αγοράζουν. Ναι. Εξαιτίας της τιμής τους δεν τα προτιμώ. Όχι κυρία Βουγγεράκη, γιατί εδώ είναι ένα λάθος πλέον που οφείλεται σε εμάς και όχι στους καταναλωτές. Οφείλεται στους παραγωγούς και σε ένα θέμητο ανταγωνισμό που υπάρχει, ότι δεν οφείλεται στην τιμή. Διότι αν πάτε να πάρετε μια κριτική γραβιέρα ή μια γραβιέρα Νάξου ή τόσα πλούσια προϊόντα που έχει στο γαλακτοκομικό τομέα η πατρίδα μας, θα δείτε ότι είναι φτηνότερα ανά τιμή κιλού σε σχέση με ένα Ολλανδικό, Γερμανικό, Ιρλανδικό αντίστοιχο τυρί. Είναι φτηνότερα. Και ενώ αν ήταν ακριβότερο, θα μπορούσε να πει κάποιος: καταλαβαίνω, υπάρχει μια οικονομική κρίση, πρέπει να προστατεύσω την οικογένειά μου, θα οδηγηθώ σε ένα φτηνότερο προϊόν. Όχι, τα προϊόντα μας είναι φθηνότερα γιατί ο αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των ιδίων των παραγωγών οδήγησαν, που πολλές φορές τα φιλοξενείτε στα ρεπορτάζ σας, οδήγησαν στην πτώση των τιμών πολύ σημαντικών προϊόντων. Μην κοιτάζετε τώρα που οι τιμές είναι ανεβασμένες λόγω του πληθωρισμού. Η γραβιέρα έχει η τιμή της στο ράφι, δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι για ένα τόσο καλό, για ένα τόσο ποιοτικό προϊόν. Είναι υπολείπεται όμως σήμερα της τιμής παρά τον πληθωρισμό από κίτρινα τυριά. Αυτό λοιπόν. Και άλλα προϊόντα βέβαια, γιατί δεν έχουμε βιομηχανία. Προφανώς δεν είναι μόνο στο κομμάτι του της αγροδιατροφικής. Η βιομηχανία που υπήρχε κάποτε στη χώρα, μπορώ να θυμίσω άπειρες εργοστασιακές μονάδες οι οποίες έφυγαν, δεν υπάρχει πια. Άρα όλα πλέον, στο μέγιστο βαθμό, είναι εισαγόμενα. Με αποτέλεσμα να πανηγυρίζουμε για τις εξαγωγές, αλλά κανένας να μην μιλάει τι εισάγουμε, που είναι το μεγάλο πρόβλημα της οικονομίας και υπάρχει αυτό το εμπορικό έλλειμμα το 38 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι εκεί μας προτιμούν σταθερά, Κοιτάξτε, υπάρχουν οι 10 πρώτες χώρες, μεταξύ αυτών είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που εκεί έχει δώσει μια βαρύτητα ο σύνδεσμος, όπως είπατε και στον πρόλογο σας, με ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δίνει τη δυνατότητα με μια επιχορήγηση των δράσεών μας της τάξης του 75%. Δεν το έχουν ακολουθήσει πολλοί εξαγωγείς. 4-5 είναι αυτή τη στιγμή που το ακολουθούν και βλέπουμε ότι το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να έχει μια συμμετοχή σε μια έκθεση. Υπήρξε εταιρεία από την Κρήτη, η οποία έκανε δειγματοδιανομή των προϊόντων της σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Αμερική. Δηλαδή, υπήρχαν οι προωθήτριες που μιλούσαν για το ελαιόλαδο, που δειγμάτιζαν και πίσω στα ράφια υπήρχαν τα μπουκάλια τα οποία δεν φόραζαν. Αυτό για να το κάνει κάποιος. Θέλει πολλά λεφτά. Και εμείς δώσαμε τη δυνατότητα μέσω αυτού του ευρωπαϊκού προγράμματος με μια επιδότηση που αγγίζει το 75-80% να μπορέσει να το κάνει μία και ζητάμε να έρθουν και άλλες εταιρείες να πλαισιώσουν το πρόγραμμα για να αγγίξουν αυτή την αγορά η οποία έχει τεράστιο πρόβλημα παχυσαρκίας και γίνεται ένα πολύ μεγάλος λόγος τα τελευταία χρόνια για τις διατροφικές αλλαγές που πρέπει να κάνουν. Άρα το ελαιόλαδο, μια και η Ιταλία έχει κάνει ένα μάρκετινγκ πολύ στρατηγικά τα τελευταία χρόνια και έχει ανοίξει την αγορά της Αμερικής, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, αλλά θέλει πίστη, επιμονή, υπομονή, γνώση να καταλάβεις αυτή την αγορά με τις ιδιαιτερότητες της. Αλλά είναι μια αγορά η οποία έχει πολλά λεφτά και οι καταναλωτές τρέφονται πια στα ελληνικά προϊόντα, στα ποιοτικά προϊόντα, σε αυτούς τη λεγόμενη μεσογειακή διατροφή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και από εκεί εμείς, ως δούριο υπό τη μεσογειακή διατροφή, μπορούμε να αναδείξουμε αυτό που λέει και τη δυτική διατροφή. Μάλιστα. Αυτό ήταν και το συνέδριο που κάναμε πριν από. Εγώ πάντως με τον όρο μεσογειακή διατροφή διαφωνούσα και συνεχίζω να διαφωνώ. Για μένα υπάρχει κριτική διατροφή. Έτσι, μεσογειακή διατροφή σε πάει σε άλλη διατροφή. Κριτική διατροφή είναι άλλη διατροφή. Πρέπει όμως για να καταφέρεις να μπεις σε μια αγορά, πρέπει να αντιληφθείς ποιο είναι το επίπεδο που εκεί, αυτή τη στιγμή, η χώρα ζει και αντιλαμβάνεται. Αν λοιπόν εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η κυριαρχία αυτό που λέγεται μεσογειακή διατροφή, δεν θα πάω να σπαταλήσω ενέργεια για να το κάψω αυτό, διότι δεν έχω τη δύναμη να το κάνω. Μπορώ όμως μέσα από εκεί, ως δούριο ύπο, να περάσω τα μηνύματα της Κρήτης, της κριτικής διατροφής. Μέσα από όλες αυτές. Νομίζω ωστόσο, κύριε Καλαμπόκη, ότι αν υπήρχε η στρατηγική επιλογή πάνω σε αυτό που λέτε, γιατί δεν το δέχομαι, αλήθεια, ότι αυτή είναι η αλήθεια, ναι μεν, αλλά εγώ δεν το δέχομαι, ότι δεν έχω τη δύναμη να το στηρίξω, να το υποστηρίξω, θα το κάψω. Εάν υπήρχε αυτή η στρατηγική πολιτική, η εθνική πολιτική από τα Υπουργεία, όπως θέλετε να τα πείτε, ανάπτυξης, αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, γεωργίας ή οτιδήποτε άλλο, μαζί με το οικονομικό, μαζί με το ανάπτυξης, το άλλο το ανάπτυξης, νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα ήταν έτσι και δεν θα κεγόταν κανένα χάρτη σε κανένα κριτικό προϊόν, σε κανένα ελληνικό προϊόν. Εάν όμως υπήρχε αυτή η στρατηγική πολιτική και μπορούσαν να τη στηρίξουν, από τη στιγμή που δεν υπάρχει, δεν τη στηρίζουν και ναι, φτάνουμε σε αυτό το σημείο και προσπαθείτε κατά μόνας, όλοι σας. Το είπατε σωστά και αυτό είναι και αυτό είπα εμέσως πριν, σαφώς λέγοντας για τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί ακολουθούν σταθερά, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων και πολιτικών, μια σταθερή πολιτική που ανεβάζει τον μπραντ της Ιταλίας παντού. Αυτό λοιπόν τους δίνει τη δυνατότητα, ανεξαρτήτως ότι αλλάζουν κάθε 1,5 χρόνο κυβέρνηση και πρωθυπουργό, τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν μια σταθερή παρουσία στο εξωτερικό. Αυτό λοιπόν που χρόνια φωνάζουμε εμείς, διαχρονικά πρέπει να στηρίζουμε αυτό το μπραντ που λέγεται Ελλάδα, διαχρονικά πρέπει να στηρίζουμε το μπραντ των περιφερειών που μπορούν να αναδείξουν μέσω του regional marketing, του περιφερειακού marketing, τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε περιφέρεια, γιατί η Κρήτη έχει τη διεθνική διατροφή, η Ήπειρος έχει μια τρομερή παράδοση στη γαλακτοκομεία, τα νησιά μας έχουν αλλού παραδόσεις, η Πελοπόννησος το ίδιο, δηλαδή υπάρχουν η Θεσσαλία με τον κάμπο της, η Κεντρική Μακεδονία με τεράστιες εξαγωγικές επιχειρήσεις, δηλαδή δεν υστερεί μια περιφέρεια σε σχέση με την άλλη σε κάτι. Αυτό που παραδέχονται όλες οι περιφέρειες βέβαια είναι ότι πάντα εμείς στην Κρήτη, λόγω της κριτικής διατροφής, έχουμε ένα τεράστιο πλεονέκτημα, γιατί είναι ένα μπραντ που χτίστηκε, αν θέλετε, μέσα από όλες αυτές τις μελέτες δεκαετίας του 50-60 και που δεν έχει αναδειχθεί στον βαθμό που θα έπρεπε. Από συλλόγους μεμονωμένα, από συνεταιρισμούς μεμονωμένα, από φορείς μεμονωμένα, όχι με τη στήριξη και με τη βοήθεια της πολιτείας, την οποία θα έπρεπε να παρακαλέσεις πάρα πολλές φορές για να σε ακούσει και να καταλάβει τι είναι αυτό που της λες, για να λέμε όλη την αλήθεια. Εγώ δεν θα πω αυτό άφησα να εννοηθεί, αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί όταν εγώ θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω πώς γίνεται η εξαγωγική διαδικασία, θα έχετε την ειλικρίνεια να μου πείτε, μα κύριε Καλαμπόκη, μα τι μου λέτε τώρα, εγώ δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Έχετε ακούσει ποτέ κανένα υπουργό να πει, εγώ δεν το ξέρω, δείξτε μου πώς θα το κάνω? Όχι. Όχι, κύριε Καλαμπόκη. Όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε όλοι μας ξερόλες. Και εγώ και εσείς και οι υπουργοί και όλοι μας. Είμαστε ξερόλες πάντα. Πάμε αυτό με είναι αλήθεια. Συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις και με έτοιμες πλατφόρμες, με έτοιμο υλικό. Δεν πάμε ούτε λεφτά να ζητήσουμε και στις επαφές που κάναμε πριν από ένα μήνα, 5 φορείς μαζί, και είδαμε ένα σύμβουλο του Πρωθυπουργού για να περάσουν τα μηνύματα στον κύριο Σκέρτσο. Πήγαμε με έτοιμα πράγματα που βοηθούν και λύνουν τα προβλήματα. Μα με συγχωρείς, γιατί είναι αθέμητο το να πας και να ζητήσεις μία στήριξη, υποστήριξη, να μπεις σε ένα πρόγραμμα να ενισχύσεις το προϊόν σου? Είναι αθέμητο αυτό? Εγώ δεν το βλέπω αθέμητο, επειδή λέτε ότι, ξέρετε, δεν πάμε για να ζητήσουμε χρήματα. Δεν είσαστε ζήτουλες. Είναι η προώθηση των ελληνικών προϊόντων. Δεν μπορώ να ακούσω και. Κοιτάξτε, και μόνο που το είπατε πριν από λίγο, κύριε Καλαμπόκη, ότι εδώ κάνω εξαγωγές στα 54,68 δις, αλλά κάνω εισαγωγές στα 93 δις και κάνετε εσείς την έκκληση με τη φράση «Δεν έχουμε καταλάβει πόσο πρέπει να στηρίξουμε τα ελληνικά προϊόντα». Νομίζω ότι όλα δεν λέγονται με αυτές τις δύο φράσεις. Ακριβώς. Όταν είπα ότι δεν ζητάμε λεφτά, δεν το είπα ότι πραγματικά έχουμε πει και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, γιατί πρέπει να σεβόμαστε και τους εταίρους μας. Απλά το λέω με πιο σχετικό. Όταν πας σε ένα σύμβουλο του Πρωθυπουργού και του λες, αυτή είναι η πλατφόρμα
για να λύσεις το πρόβλημα της μαύρης διακίνησης του ελαιολάδου. Έτοιμο υλικό. Πάρτο για να φέρεις χρήμα από το μαύρο χρήμα που διακινείται και θα υπάρχει μια καταγραφή της παραγωγής του ελαιολάδου σε όλα τα στάδια. Και φέρνει χρήμα στο κράτος. Και του λες ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν ήρθα εδώ ζήτουλας, που αυτό είναι το αυτονόητο ότι η πολιτεία πρέπει να το πράξει για να ανεβάσει κι άλλο τις εξαγωγές και να μειωθεί η διαφορά μεταξύ των εισαγωγών. Του λες, κοίταξε εδώ πώς προστατεύεις το προϊόν. Δεν έχει γίνει τίποτα. Μάλιστα. Και άλλη μια φορά δεν έχει γίνει τίποτα. Βέβαια. Πριν από λίγο αναφέρατε ότι οι κριτικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα και θα πρέπει να έρθουν και να ανταχθούν σε αυτή την προσπάθεια για το καλό και των προϊόντων και των επιχειρηματιών, σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για να αναδειχθεί αυτό το μέγεθος ποιοτικά της κριτικής διατροφής των ελληνικών προϊόντων. Θέλετε να πείτε για άλλη μια φορά που θα σας βρούνε, κύριε Καλαμπόκη, μαζί με αυτή την έκκληση που την επαναλαμβάνετε? Γιατί ξέρετε, από τη μια η έκκληση και από την άλλη, εγώ 2-3 χρόνια τώρα κουβέντιαζα και έλεγα, και το ξέρετε καλά το θέμα, ότι ερχόταν οι βιομηχανίες από τη Γαλλία, την Ισπανία και τις άλλες χώρες να μου περάσουν την μέθοδο του Nutri-Score, πηγαίνοντας το ελαιόλαδο σε κατηγορία που δεν ήταν στην ποιότητά του η Α, και αυτή η χρωματική ένδειξη στην ετικέτα θα πήγαινε στον πάτο τα ελληνικά προϊόντα. Το αγνό το μέλι, ότι του δίνανε ζάχαρα γιατί είναι άλλο το φυσικό και άλλο το τυποποιημένο, το επεξεργασμένο το ζάχαρο, και ξέρουμε τι γίνεται σε άλλη κατηγορία. Τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα σε άλλη κατηγορία. Και εδώ και 2 χρόνια δίνεται ένας πραγματικά πολύ μεγάλος αγώνας με αυτή την εθνική στρατηγική απούσα, όταν δεν ξέρανε ακόμα τι σημαίνει και Ένωση των Περιφερειών, όταν δεν ξέρανε στο Υπουργείο τι σημαίνει και η λέξη αρέπο. Τώρα μεταξύ μας κολοκυθόπιτες. Ναι, και η Κρήτη πρωτοστάτησε αυτό, οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Ωραία. Και για το αρέπο και για τη δυνατότητα που δίνει, και για τον Nutri-Score που δίνουμε, αν θέλετε, ένα μοναχικό αγώνα, προσπαθώντας να κινητοποιήσουμε δυνάμεις, γιατί όλο αυτό το σύστημα είναι ένα σύστημα εντελώς στρεβλό. Θεωρητικά στοχεύει σε μια εύκολη κατανόηση του καταναλωτή. Στρεβλό και παραπλανητικό, γιατί δεν ξέρεις την ποιότητα των προϊόντων. Βασίζεται σε μια κλίμακα απεικόνησης διατροφικής αξίας 5 επιπέδων, και όταν εμένα μου βάζει ένα αναψυκτικό τύπου light στο Α και ένα προϊόν το οποίο αποδεδειγμένο επιστημονικά έχει όλα αυτά τα ωφέλη, μου το βάζεις στην κατηγορία C. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ο καταναλωτής πόσο, ποτέ ο καταναλωτής ειδικά το και πού πάει στράφει όλη αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται αυτή την ώρα και από εσάς και από τους υπόλοιπους, για να σταματήσετε και επιχειρηματικά ως εξαγωγής, ως παραγωγή στα δικά σας τα πόδια. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η περίφημη στρατηγική? Τέλος πάντων, και λέει και ο κύριος Λεωνίδας από τα Γέννητσα στο μήνυμα το οποίο μας στέλνει και τον καλημερίζω: πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων θα ήθελε να καταναλώνει ελληνικά προϊόντα, αλλά έχει απέναντί του εχθρούς όπως το κράτος, τη διαφήμιση, τους μεσάζοντες, τις τιμές που τον τελευταίο χρόνο έχουν αλλάξει βέβαια. Είναι πιο ακριβή, βλέπω, η Ευρώπη. Στη Γερμανία πέρυσι τέτοιο καιρό ένα κιλό μακαρόνια είχαν 90 λεπτά και αυτή τη στιγμή είναι στο 1,99. Είναι όλες αυτές οι στρεβλώφησεις που κουβεντιάζουμε με τον κύριο Καλαμπόκη. Έχουν λοιπόν το περιθώριο να έρθουν οι κριτικοί, οι επιχειρηματίες, κύριε Καλαμπόκη, για να μπορέσει να δοθεί μια παραπάνω όθηση στα κριτικά προϊόντα στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι μόνο? Βεβαίως, και μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο σύνδεσμο που είμαστε στη Δημοκρατία 20, στο τηλέφωνο 2810-343-458, 2810-343-458, να τους εξηγήσουμε τα ωφέλη του προγράμματος, την επιχορήγηση που δίνει μέχρι 75%, για να εκμεταλλευτούν οι ίδιοι την βοήθεια που πρέπει να έχουν για τα προϊόντα τους στη συγκεκριμένη αγορά, που είναι φύλλα προσκύμενη και ανεβαίνουν τα τελευταία χρόνια, γιατί σε λίγο θα ανοίξουμε και ένα πρόγραμμα για την Κίνα, και αν τα προγράμματα δεν τα αγκαλιάσουν οι ίδιοι επιχειρηματίες, τα προγράμματα, τα λεφτά θα γυρίσουν πίσω. Είναι πολύ απλό. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα κονδύλια για να μπορέσει κάποιος να συμμετάσχει σε μια έκθεση, να φέρει αγοραστές, να μπορέσει να κάνει προφητικές ενέργειες στο σούπερ μάρκετ της Αμερικής, που είναι το πιο δύσκολο εγχείρημα. Υπάρχουν οι άνθρωποι που μπορούν να το βοηθήσουν, άρα τους καλούμε να αγκαλιάσουν το πρόγραμμα για να πάμε παρακάτω. Έχουμε ακόμη 1,5 χρόνο υλοποίησης.
και να μπορέσουν να βοηθηθούν, να καταλάβουν και να αυξήσουν τις αγωγές τους σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα αγορά. Και όταν μαθαίνεις από την Αμερική, πιστέψτε με, όλες οι άλλες εξαγωγές σου φαίνονται πολύ πιο εύκολες και πολύ πιο βατές. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλαμπόκη, για τις κουβέντες, για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.